Μέρες πολέμου. Από το ημερολόγιο του Θεμιστοκλή Έξαρχου. Εφεύρου Λοχία στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Σημειώσεις μέχρι την 22 Νοεμβρίου 1940, από 23 Νοεμβρίου 1940 ως 7 Φεβρουαρίου 1941 και από 18 Φεβρουαρίου ως 20 Απριλίου 1941. Επεξεργασία του ημερολογίου από τον γιο του Παντελή. Ανέκδοτο κείμενο Φεβρουάριος 2010. Νοεμβρίου, Παρασκευή, 33η ημέρα πολέμου. Σήμερα θα βράζαμε μπόλια. Το πρωί στις 5 και 20 σηκωθήκαμε. Ο καιρός δεν εφαίνεται και καλός. Αραιά και που εφαίνονται επί του ουρανού ολίγα σύννεφα, τα οποία αργότερα, πότε συνεπυκνούνται εις βαρία μαύρη συννεφιά και πότε εχάνονται, οπότε έβγαινε ο ήλιος. Και τι έβγαινε ήλιος, από καιρού εις καιρόν, εν τούτης έκαμε κρύο. Αφού σηκωθήκαμε, ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας και στας 6 ακριβώς ξεκινάμε. Περπατάμε ράχες και χαράδρες όλη μέρα και ύστερα από 11 ώρες πορεία, φθάνουμε εις τας υψηλωτέρας κορυφάς άνωθη του χωρίου Τσιάτιστα, με σκοπόν την περικύκλωση του εχθρού, έχοντες αριστερά μας τον πέμπτον λόχον, ο οποίος φθάσας πρωτύτερα εκεί πάνω και συνδεθείς μετά του πρώτου τάγματος, έπιασε μάχην, ενώ από τα δεξιά μας είχαμε τον έβδομον λόχο. Αφού πλέον φτάσαμε κατάκοποι εκεί πάνω και χωρίς νερό και αφού είχε νυχτώσει, βγάζει προφυλακές ο λόχος την πρώτη και τέταρτη δημιρία και εδίο υπόλοιπε δημιρία στήσαμε αντίσκηνα και με λίγα ξηρά χόρτα τα οποία ευρίσκοντο, ανάβουμε εκεί φωτιές διότι ξύλα δεν ήσαν εκεί πλησίων. Αφού σώθηκαν αυτά τα λίγα χόρτα, πέφτομαι να κοιμηθούμε χωρίς να αισθανόμεθα τίποτα, διότι είμεθα τελείως κατάκοπη και διψασμένη. Κατά τας 10 η ώρα, τα σύννεφα τα οποία από βραδύς είχαν συμπυκνωθεί, ήρχισαν να μας στέλνουν τις πρώτες σταγόνες βροχής, οι οποίες, λόγω του μεγάλου ύψους του τόπου, δεν άργησαν να μεταβληθούν εις νυφάδας χιονιού, οι οποίες έπιπταν μέχρι πρωίας, ενώ συγχρόνως, δυνατός και άγριος άνεμος απειλούσε να γκρεμίσει τα πρόχειρα σπιτάκια μας. Νοεμβρίου, Σάββατον, 34η ημέρα πολέμου. Το πρωί ξυπνήσαμε κατά τα 8. Ανοίγουμε τις πόρτες του σπιτιού μας και βλέπουμε τη γη να είναι καλυμμένη με το λευκόν πέπλον της χιόνος, ενώ το ψύχος έδινε και έπαιρνε χωρίς να μπορούμε να βρούμε έστω και ένα ξερό φρύγανο να το ανάψουμε για να ζεσταθούμε. Τότε διατάσσει ο ταγματάρχης να κατεβούμε πιο κάτω. Αμέσως τότε και εμείς παίρνουμε τα πράγματά μας και κατεβαίνουμε άνωθη του χωρίου Σιάτιστα. Εκεί στείνομε σκηνές ανάμεσα στους βράχους και τα δέντρα και ανάψαμε φωτιές μέσα στα αντίσκηνα και εκεί μείναμε όλη τη ημέρα.
το πρωί που κατεβαίναμε το βουνό ή το σκεπασμένο εκ της χιόνος. Κάτω ομίχλη. Αργότερα έβρεξε λίγο και σταμάτησε. Και κατά τα 5 το απόγευμα άρχισε εκεί μεν που είμαι θα ψες να χιονίζει, εδώ δε που είμαι θα τώρα να βρέχει. Κι έτσι ο καιρός ή το τέτοιος, εν τούτης το πυροβολικό μας εξακολουθούσε όλη μέρα να βάζει καταραιά διαστήματα κατά του εχθρού από τα υψώματα Πογωνιανής, Ποντικάτες, Ορεινού. Αεροπλάνα δεν εμφανίστηκαν σήμερα. Κατά τα 6 το απόγευμα μας έφεραν από το χωριό Σιάτιστα ψωμί, το οποίο μοιράστηκε όλος ο λόχος. Στα 8 το βράδυ φώναξε ο ανθυπασπιστής για φρουρά, αλλά επειδή ή το αργά και η δημιουργία διασκορπισμένη, έκανα το κορόιδο και δεν έβγαλα φρουρά. Δεκεμβρίου, Κυριακή, 35η ημέρα πολέμου. Το πρωί μόλις σηκωθήκαμε, βλέπουμε τα σπιτάκια μας καθώς και τη φύση γύρω να είναι σκεπασμένα με χιόνι. Ανάβουμε τότε και εμείς φωτιές μέσα εις τα αντίσκηνα. Τρώμε και τα υπόλοιπα κουραμάνας και σε λίγο δίδεται διαταγή να κατεβούμε κάτω στο χωριό, διότι εκεί δεν είχε ρίξει ακόμη χιόνι. Κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό. Φέρουμε μία βόλτα από το ένα άκρο εις το άλλο και επειδή καμιά πόρτα δεν είναι ανοιχτή για μας, μας διατάσσουν να ξαναγυρίσουμε εις θέση άνωθη του χωρίου, εις το μέσον ακριβώς της χθεσινής θέσεως και του χωρίου. Εκεί είχε χιόνι αλλά λίγο. Επίσης, εκεί ήσαν και δύο καλύβες με χόρτο, τις οποίες άνοιξαν βιαίως και πήραν το χόρτο. Εις την θέση αυτήν επρόκειτο να μείνουμε καμιά ώρα, ώσπου να έλθει και ο έβδομος λόχος και έπειτα όλοι μαζί να ανέβουμε πάλι στην ψηλή ράχη, εκεί που μας σκέπασε το χιόνι την πρώτη βραδιά και τώρα θα υπερβαίνει το ένα μέτρο. Ευτυχώς όμως, ο έβδομος λόχος ευράδυνε και έτσι διέταξαν να στήσουμε αντίσκηνα και να μείνουμε στην θέση που παραπάνω έγραψα. Εκεί τότε ο στρατός ξεχύθηκε στα κλαριά που είχαν στίβες ο κόσμος για τα ζώα το χειμώνα. Στρώνουμε κάτω στα αντίσκηνα και καθόμαστε. Κατά τα 5 η ώρα μας ήρθαν από τα τρόφιμα μόνο ένα φόρτωμα, κουραμάνα και κρέας. Τα υπόλοιπα έμειναν ή μάλλον γύρισαν από τα μισά του δρόμου. Τότε και εμείς μοιραστήκαμε τη σχετική κουραμάνα. 6 άνδρες και μια κουραμάνα και το κρέας και περιμέναμε να έρθουν και τα άλλα. Δεκεμβρίου, Δευτέρα, 36η ημέρα πολέμου. Το πρωί στα 6 μας διέταξαν και σηκωθήκαμε. Ανάψαμε τεράστιες φωτιές από τα κλαριά που είχαμε στρωμένα. Κακολιάσαμε τα αντίσκηνά μας και στας 7:30 ξεκινούμε από τη Σιάτιστα, έχοντες ως οδηγό έναν κάτοικο του χωριού και σιγά σιγά από εκεί, βαδίζοντες πάνω στο χιόνι, φθάνομε εις υψώματα Μπουλότο με λύση. Εκεί καθόμαστε λίγο. Συγκεντρώνεται όλο το τάγμα και κάνουμε επίθεση. Εξ όλων, η δημιουργία μας προχώρησε πιο μπρος, ενώ συγχρόνως μας έβαζε εχθρικό πολυβόλο χωρίς όμως να πάθουμε κανένας τίποτε. Οι υπόλοιπες δημιουργίες και ο πέμπτος λόχος προχώρησαν από το δεξιόν.
Επειδή όμως ή το αδύνατο να προχωρήσουμε με τοπικός, εμείς παραμείναμε εις τας θέσεις μας δια να προχωρήσει το δεξιόν. Προχωρούμε και εμείς προς αυτούς και έτσι συγκεντρώνεται όλος ο λόχος. Αφού συγκεντρωθήκαμε, ξεκινάμε σαν ιστραβή στον Άδη, χωρίς να γνωρίζουμε πού θα πάμε και χωρίς να ξέρουμε αν στο δεξιόν μας και αριστερόν υπάρχουν άλλα τμήματα. Προχωρούμε και φτάνουμε στο πιο υψηλό σημείο και επειδή ή το αδύνατο να μείνουμε για να ξημερώσουμε εκεί, φωνάζουμε να ειδούμε ποιο τμήμα υπάρχει στο δεξί μας. Τότε αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ο πέμπτος λόχος με τον οποίο και συνδεθήκαμε εξόψεως. Εμείς αναγκαζόμεθα να υποχωρήσουμε καθότι το χιόνι ανήρχετο εις ύψος των 80 εκατοστών. Γυρνούμε τότε εις το μέρος από το οποίο είχαμε κάνει την επίθεση. Βρίσκομαι εκεί τα μεταγωγικά. Παίρνω στα ύπουλα 50-60 δράμια κονιάκ, το πίνω και μεθώ, ενώ συγχρόνως ξεσπώ σε δάκρυα και έπειτα παίρνω με κουραμάνα. Αφού πήραμε την κουραμάνα, κρέας και 7 μπακέτα τσιγάρα, γυρνούμε πιο πίσω εις τον σταθμό επιθέσεως του τάγματος και εκεί ανάβουμε φωτιές για να λιαστούμε, διότι τα φορέματά μας ήσαν γεμάτα χιόνι. Αυτά εγένοντο μέχρι τις 5 το πρωί. Στις 8 το πρωί, αφού πλέον βγήκε ο ήλιος, μας ξανασυγκεντρώνουν, μας δίνουν μια κουραμάνα ακόμα και τυρί και ξεκινούμε πάλι για τη χθεσινή θέση άϊπνη, καταμουσκεμένη και κατάκοπη από την κούραση που βαδίζαμε μέσα στα χιόνια. Φτάσαμε εκεί και καθόμαστε περί τις 3 ώρες και έπειτα ξεκινά ο λόχος για τα υψώματα εκεί που ήταν ο 5ος και 7ος λόχος. Από το λόχο μας όλων συγκεντρώθηκαν οι μισοί και λιγότεροι. Κάνουμε 2 δημιουργίες και σαν δεν ήταν αξιωματικοί δικοί μας διότι είχαν ξεπαγιάσει οι 3, μας έφεραν έναν ανθυπολοχαγό από έναν άλλο λόχο. Ξεκινάμε κι εμείς και καθώς πηγαίνουμε ανάμεσα στις ράχες και τις χαράδρες, τις γιωμάτες με χιόνια, άρχισαν σιγά σιγά οι στρατιώτε άλλοι μεν να λιποθυμούν κι άλλοι να παθαίνουν παγοπληξία. Ένας τέτοιος ήμουν κι εγώ και γυρίζω τότε με 2 άλλους, Μπέλο και Δόση. Γυρίζομαι αργά τη νύχτα στο γιατρό. Μας δίνει λίγο κονιάκ και μας λέγει να πάτε πιο πίσω, να ανάψετε φωτιά και δεν παθαίνετε τίποτε. Πράγματι, πηγαίνουμε κι εμείς πιο κάτω, ανάβουμε φωτιές και καθόμαστε. Ο καιρός κατά αυτήν την ημέρα ήταν πολύ καλός. Εν τούτης όμως, αν και ήταν καλός καιρός, δεν είχαμε και τόσες επιδρομές αεροπλάνων. Εκεί που βάδιζε ο λόχος μας, συναντήθηκε με 2 άλλους λόχους και δώσαν μάχη, στην οποία σκοτώθηκε κάποιος σαρής ανθυπολογαγός. Αλλά τα αποτελέσματα ήσαν να καταλάβουμε τα κυριότερα υψώματα. Τη νύχτα αργά έκαναν πάλι αντεπίθεση οι Ιταλοί, αλλά χάρης εις εμάς, οι οποίοι μείναμε άγρυπνοι λόγω της χιόνος, τους ξαναδιώξαμε. Τέσσερις Δεκεμβρίου, Τετάρτη, 38η ημέρα πολέμου. Το πρωί μόλις ξυπνήσαμε, βλέπουμε τον καιρόν να χαλάει και αναγκαστήκαμε όλη μέρα να μείνουμε εκεί ανάβοντες φωτιά. Το απόγευμα έγινε μια φοβερή αερομαχία όπου έπεσαν 5 αεροπλάνα, ενώ εμείς καθόμαστε πίσω σχεδόν όλος ο λόχος, διότι στο λόχο έμεινε μόνο το 1/10 λόχου, δηλαδή 25-30 στρατιώτε.
Αυτοί, εν συνδυασμό με άλλους λόχους, έκαμαν έφοδο και τους επέταξαν από τα υψηλότερα υψώματα και τους έριξαν στον κάμπο. Έτσι μείναμε κύριοι των υψωμάτων ημείς. Το βράδυ ημείς, που ήμεθα πίσω, πήγαν και πήραν σφαχτά και όλη τη νύχτα πήγαινε το ψήσιμο βρόντος. 5 Δεκεμβρίου, Πέμπτη, 39η ημέρα πολέμου. Το πρωί, μόλις ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε όλοι να πάμε στο λόχο, διότι εκεί ήσαν τα τρόφιμα τα οποία είχαν περάσει λίγο πρωτύτερα, προτού ξυπνήσουμε εμείς. Σαν μάθαμε ότι πέρασαν τα τρόφιμα, λίγοι-λίγοι κι εμείς ξεκινάμε και πάμε στο λόχο. Εκεί μαζεύτηκε σχεδόν όλος ο λόχος. Παίρνουμε φαγητό. Σε λίγο ήρθε ο διοικητής και έκαμε επιθεώρηση. Μαζί με τους ημιονυγούς ήλθε αυτή τη μέρα και ο Μίτσιος από τη Βοστίνα. Σήμερα έγραψα γράμμα και έστειλα και τις αποδείξεις για μισθό. Μετά την επιθεώρηση πήγαμε σε μια χωραφιά και ανάψαμε φωτιές. Η βροχή είχε αρχίσει από ψες το βράδυ κατά τις 11. Αφού ξυπνήσαμε, μαζεύουμε λίγα ξηρά ξυλαράκια, ανάβουμε φωτιά μέσα στο αντίσκηνο και καθίσαμε. Κατά τις 10 σταμάτησε λιγάκι η βροχή. Τότε συγκεντρώνεται ο λόχος και μας μοιράζει ο λοχαγός κάλτσες. Δεκεμβρίου, Παρασκευή, 40η ημέρα πολέμου. Το πρωί μόλις ξυπνήσαμε αργά, πήγαμε η κάθε δημιουργία ξεχωριστά για να μαζέψουμε λάφυρα. Μαζέψαμε αρκετά και έπειτα συγκεντρώνεται όλος ο λόχος και από την κορυφή των υψωμάτων παίρνουμε έναν κατηφορικό δρόμο πλέον των 2,5 ωρών και έπειτα βαδίζοντας σε ίσιο δρόμο έξωθη του χωρίου Γλίνια. Στο κατήφορο που ερχόμαστε βρήκαμε αρκετά φυσίγγια ιταλικά μέσα σε κυβότια άνω των 50 και βλήματα όλμων και πυροβολικού. Αφού φτάσαμε έξωθη του χωρίου, ήλθε ο διοικητής. Ξανά μας είπε λίγα λόγια και εκεί του είπε ο λοχαγός μας πως δεν μένει ευχαριστημένος από κάποιον ανθυπασπιστή Παπαγιάννη και έπειτα έφυγε. Αφού έφυγε, στείνομαι σκηνές και εμείς, άλλοι μεν ξεψυριάζονταν, άλλοι μάζευαν ξύλα και εγώ με το δημιουργήτη μου και τρεις στρατιώτες βγήκαμε περίπολο για να ειδούμε ποιοι στρατιώτες κάνουν ιταλικές χειροβοβίδες. Αφού φέραμε κάμποσες βόλτες, γυρνάμε έπειτα στις σκηνές μας και εκεί καθόμαστε. Το βράδυ η παρέα μας δεν είχε μαζέψει ξύλα, γι' αυτό κι εγώ πήγα σε μια άλλη φωτιά. Πήρωσα λίγο ψωμοτήρι και έπειτα πήγα και κοιμήθηκα. Κατά αυτήν την ημέρα ο καιρός ήτο συνεφώδης. Τα Δεκεμβρίου, Σάββατον, 41η ημέρα πολέμου. Το πρωί ξυπνήσαμε κατά τα 8. Ο καιρός ήταν βροχερός. Η βροχή είχε αρχίσει από ψες το βράδυ κατά τις 11. Αφού ξυπνήσαμε, μαζεύουμε λίγα ξηρά ξυλαράκια, ανάβουμε φωτιά μέσα στο αντίσκηνο και καθίσαμε. Κατά τις 10 σταμάτησε λιγάκι η βροχή. Τότε συγκεντρώνεται ο λόχος και μας μοιράζει ο λοχαγός κάλτσες και πουλόβερ εις εκείνους που δεν είχαν καθόλου. Αυτά ήταν δώρα της πατρίδος και αιών. Αφού έγινε η διανομή αυτή, ετοιμαζόμαστε. Φεύγουμε από το χωριό αυτό και πηγαίνουμε σε ένα μοναστήρι το οποίο το είχαν κάνει τεκέ οι Τούρκοι και αυτό το είχε ένας αγάς κτήμα. Μόλις φτάσαμε εκεί, καθόμαστε λιγάκι απ' έξω, μας πιάνει μια δυνατή βροχή. Αν και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας
από το χωριό στο μοναστήρι πλέον της μίας ώρας έβρεχε. Και ύστερα από μια ώρα μας λέγουν να κάνουμε σκηνές. Κάνουμε σκηνές και ο καθένας έπειτα έτρεχε για να βρει ξύλα ή να ανοίξει καμιά πόρτα από το μοναστήρι, να μπει μέσα και να πάρει τίποτε για φαγητό. Σε λίγο ήρθαν τα τρόφιμά μας. Μας έδωσαν κουραμάνα, τυρί σκληρό, κονιάκ, ελιές, σταφίδα, σίκα, μίγδαλα, τσιγάρα για 2 μέρες. Αφού πήραμε αυτά, πήγαμε αμέσως στις σκηνές μας και γιατί είχε νυχτώσει και έβρεχε και αφού φάγαμε οι επιτίδοι, πήγαν πάλι στο μοναστήρι, έκαναν διάρρηξη και πήραν από τα υπάρχοντα εντός αυτού άλλο στυρί, άλλο πατάτες, κρομίδια, σπερματσέτα, φασόλια κλπ. Ένας από την παρέα μου εξοικονόμησε λίγο μέλι και καμιά δεκαριά σπερματσέτα. Δεκεμβρίου, Κυριακή, 42η ημέρα πολέμου. Το πρωί ξυπνήσαμε κατά τις 8. Ο καιρός εξακολουθούσε ο ίδιος, πότε βροχερός και πότε κρατούσε λίγο. Κατά αυτήν την ημέρα μείναμε στο ίδιο μέρος, πιο κάτω από το μοναστήρι ήταν μια βρύση και πιο κάτω από τη βρύση ένας κήπος γεμάτος πράσα. Μόλις πήγε ο πρώτος και τα ανακάλυψε, αυτό έφτανε. Καθένας που πήγαινε για νερό έπαιρνε όσα μπορούσε. 40-50 αναλόγως. Έτσι, παίρνοντας όλοι, είχε σχεδόν τελειώσει ο κήπος. Κατά αυτήν την ημέρα, ένας από την παρέα μου πήγε μέσα στο μοναστήρι και εκεί βρήκε κάτι φασόλια άσπρα και μπαρμπούνια. Σαν τα βρήκε, γέμισε 2 τσέπες και μας τα φέρνει στη σκηνή. Καλά τα έφερε. Πού όμως να τα βράσουμε? Και αυτό έγινε. Ένας άλλος, ερευνώντας μέσα στο μοναστήρι, βρίσκει μια κατσαρόλα, έναν ψίστη και καλαμπόκι. Παίρνει πρώτα την κατσαρόλα, μας τη φέρνει και έπειτα πήγε και πήρε τον ψίστη και καλαμπόκια. Αφού μας έφερε την κατσαρόλα, 8 στρατιώτες της παρέας βάζουν ενέργεια για τη φασολάδα. Σε 2 ώρες ήταν έτοιμη. Έγινε μια φασολάδα πρώτη. Θα πεις, ήταν χωρίς λάδι. Μα τι να γίνει? Λάδι βρήκαμε χθες ένα μισοκάρικο μπουκάλι, αλλά μη γνωρίζοντας ότι θα μείνουμε και σήμερα εδώ, τηγανίσαμε το τυρί με το λάδι και έτσι τελείωσε. Αφού φάγαμε τη ζεστή φασουλάδα μας, κοιμηθήκαμε χορτασμένοι ήσυχα-ήσυχα, ενώ στο αντίσκηνο ακουγόταν εσταγόνες της βροχής, οι οποίες μας νανούριζαν να κοιμηθούμε καλύτερα. Κατά τη βραδιά αυτή άλλαξα το πουλόβερ που είχα πάρει εις τους όλμους. Το δικό μου ή το κοντό, μάλινο, και είχε χρώμα άσπρο. 9 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, 43η ημέρα πολέμου. Το πρωί μόλις σηκωθήκαμε κατά τις 8 η ώρα, μας φώναξαν να πάμε να πάρουμε τσάι. Ύστερα από 43 μέρες, τέλος πάντων, θα παίρναμε και τσάι. Ο χώρος εις τον οποίον συνεκεντρώθη ο λόχος ή το μικρός και ο αξιωματικός της υπηρεσίας δεν εμερίμνησε δια την τακτική διανομή του ροφήματος. Ως εκ τούτου έμειναν 2 δημιουργίες χωρίς να πάρουν ρόφημα και είναι αγκάστη ο αξιωματικός να διατάξει να βράσουν κι άλλο. Πράγματι, ο μάγειρας έβρασε σε μια χύτρα, αλλά ποιος να πρωτοπάρει. Πάλι έμειναν άνδρες χωρίς να πάρουν. Το μεσημέρι είχαμε φασουλάδα. Κατά τη διανομή της φασουλάδας ετηρήθη κάποια σχετική τάξη. Το απόγευμα, κατά τα 5 η ώρα καλή, ο μαδάρχας και έδωσε στον καθένα από 0,5 κουραμάνα για κάθε άνδρα της ομάδας του και από 1 μπακέτο τσιγάρα. Για βραδινό συσίτιο είχαμε κρέας μακαρόνια, τα οποία άργησαν να γίνουν διότι έφεραν το κρέας αργά. Κι έτσι η διανομή έγινε κατά τις 7 τη νύχτα με το κερί. Αν και νύχτα, η διανομή έγινε κανονική. Κατά αυτήν την ημέρα, ο καιρός ήταν βροχερός. Όλη μέρα σχεδόν
δεν έπαψε η βροχή. Μόνο κατά ρεά διαστήματα σταματούσε λιγάκι και πάλι ξανά άρχιζε. Μέρες πολέμου. Από το ημερολόγιο του Θεμιστοκλή Έξαρχου. Εφέδρου λοχεία στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Σημειώσεις μέχρι την 22 Νοεμβρίου 1940, από 23 Νοεμβρίου 1940 ως 7 Φεβρουαρίου 1941 και από 18 Φεβρουαρίου ως 20 Απριλίου 1941. Επεξεργασία του ημερολογίου από τον γιο του Παντελή. Ανέκδοτο κείμενο Φεβρουάριος 2010. Ηχοληψία ηχητική επεξεργασία Θανάσης Καραμαλέμος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.